Λοιπόν, πόσο μπορεί να διαμορφώσει και να βαρύνει στην ψυχολογία της σειράς, όχι μόνο η νίκη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κερδίσατε. Πιστεύεις ότι έχετε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα εν ώψη του αυριανού αγώνα ή θα είναι ένας διαφορετικός, εντελώς διαφορετικός αγώνας? Θα είναι διαφορετικός αγώνας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η νίκη που κάναμε χθες θα μας δώσει έξτρα ψυχολογία. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η Φενέρ έχει μια έξτρα πίεση, γιατί άμα χάσει είναι εκτός. Οπότε εμείς πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να παίξουμε την ίδια ενέργεια και με το ίδιο πλάνο για να κάνουμε άλλη μια νίκη. Αποδέχεσαι ότι για μια ακόμη φορά ο Ολυμπιακός με την πλάτη στον τοίχο ανταποκρίθηκε? Και αυτό που οφείλεται, ας πούμε, δηλαδή πάει να γίνει μεγάλη συνήθεια αυτή στην ομάδα? Η αλήθεια είναι πως όταν έρχονται τα δύσκολα δείχνουμε ένα χαρακτήρα, δείχνουμε ότι αυτή η ομάδα έχει ψυχή και μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει. Ελπίζω να συνεχιστεί μέχρι τέλος της χρονιάς και αύριο όμως το παιχνίδι για μας είναι ένας ακόμα τελικός. Τι πρέπει να αλλάξετε, πιστεύεις, σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι για να κάνετε ακόμα πιο εύκολο το έργο σας? Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Σίγουρα να ελέγξουμε τα rebound όπως κάναμε χθες, να ελέγξουμε και το ρυθμό και να επιτεθούμε σε επιθέσεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερες. Γιατί έχουμε δύο και έχουν έρθει κάποια δυναμία. Καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν είχατε διαφορετικού πρωταγωνιστέ. Κάποια μάτς που βαλούσε στην ομάδα του Σκοπό, σε άλλα μάτς ο Σάκ. Πώ σημαντικό είναι να βρουν την ευνοϊκία τη ομάδα όπω ο Σάσα και ο Κώστα σε αυτό το timing, στα playoffs? Τα παιδιά έχουν τεράστιο ταλέντο, είναι μεγάλη παίκτη. Ειδικά ο Σλούγας έχει αποδείξει χρόνια τώρα ότι είναι μέσα στους τρεις καλύτερους playmakers στην Ευρώπη. Εννοείται ότι αυτή τη στιγμή αυτοί θα βγουν μπροστά και τους περιμένουμε, τους πιστεύουμε και μέχρι στιγμής πάμε καλά. Όταν έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Κώστα, ήσουν αισιόδοξος, πώς το βλέπεις? Αν δεις τα βίντεο, είχα περάσει ήδη τις φυλακίδες. Το είχαμε πει ότι θα ανασουστάρεις εσύ και σε μας δικαίωσε. Πόσα πράγματα άλλαξαν? Δεν έχουμε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ένα που έπρεπε να αλλάξει ήταν τα rebound και ο ρυθμός του παιχνιδιού. Ελέγξαμε αυτό το κομμάτι. Χθες, αν δεν κάνω λάθος, δώσαμε μόνο 8 επιθετικά rebound. Κάτι που είναι ένα σε 30-38 άστοχα σούτ, κάτι που είναι ένα πολύ καλό νούμερο. Οπότε αυτό ήταν ένα σημείο που έπαιξε σημαντικό ρόλο. Γιάννη, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να αφήσετε μια τέτοια νίκη πίσω σας να επιτρέψετε? Δεν είναι μια απλή νίκη, είναι μια νίκη που ήρθε με ένα συγκλονιστικό φινάλε. Πλέον σε επίπεδο που βρισκόμαστε, κάθε μέρα είναι ξεχωριστή. Έγινε χθες, το πανηγυρίσαμε χθες, μέχρι το βράδυ, μέχρι το φαγητό. Μετά τελείωσε. Σήμερα είναι μια μέρα recovery και ξεκούραση. Οπότε το ξεχνάμε, μένει εκεί και συνεχίζουμε για το αυριανό παιχνίδι. Θεωρείς ότι σε πραγματικό επίπεδο πρέπει να ξεχάσεις ότι υπάρχει το σενάριο για πέμπτο μάτς? Δεν σκεφτόμαστε καν το πέμπτο μάτς. Σκεφτόμαστε μόνο το αυριανό μάτς. Θέλουμε να κερδίσουμε. Θέλουμε να τελειώσουμε τη σειρά εδώ. Και είμαστε έτοιμοι για αύριο για να καταφέρουμε. Στο σημερινό μάτς υπάρχουν δύο χρονικά time out. Ένα, όταν η Φενέρ ξεφεύγει με 11 πόντους, το coach σας λέει, αν θέλετε να γίνετε ήρωες απόψε, πρέπει να πασάρετε την μπάλα. Έγινε σωστά στο τη διάρκεια του αγώνα αυτό? Αυτό που λένε οι ξένοι, ότι έχετε τελειοποιήσει την τέχνη της καλής κυκλοφορίας πάνω? Εντάξει, όσο μας το επιτρέπει η Φενέρ, συγγνώμη, πιστεύω ότι γυρνάμε καλά την μπάλα, αλλά η άμυνά της είναι τέτοια που δεν μας το επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό ή έτσι όπως έχουμε μάθει εμείς. Αλλά πιστεύω ότι οι προσωπικότητες και το στυλ παιχνιδιού που έχουμε βοήθησε σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το τομέα και πήραμε κάποια καλά. Και το δεύτερο είναι η τελευταία φάση. Είναι το time out, η τελευταία φάση. Είναι μια φάση που θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια, γιατί θυμίζει παλιές εποχές, παλιές εποχές, μην τα ξαναλέμε. Ένα μυθικό σουτ, μια φάση σήμα κατά τεθέν. Τι γίνεται στο time out? Προλαβαίνουμε και ακούμε δύο ατάκες από το ανοιχτό μικρόφωνο της Ευρωλίγκας. Αλλά βλέπουμε ότι παρεμβαίνουν, είναι δημοκρατικό πολίτευμα στον πάντο, έτσι. Υπάρχει δημοκρατία, παρεμβαίνουν ο Σλούκας και ο Βεζένκοφ και τελειοποιούν το σύστημα. Ζητάει τρίποντο ο coach. Ναι, με τόσους παλμούς τώρα είναι τρίποντο, έτσι. Είναι τρίποντο, ναι. Αλλά με τόσους παλμούς που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή και με το καλάθι που έχει βάλει ο Γκούντουριτς, είμαστε όλοι λίγο σε σοκ. Αλλά ο κόσμος προσπαθεί να μας ηρεμήσει, να πει το σύστημα, να πει το πλάνο και μετά το ταλέντο κάποιων παιχτών βάλανε αυτό καλά. Ευχαριστούμε.